Μάρτιος όπως λέμε καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να χτυπούν κόκκινο στο νησί. Οι πρώτοι τουρίστες φαίνεται να απολαμβάνουν το πρώιμο καλοκαίρι στις παραλίες του νησιού. Τη βαθιά αλλαγή που να αλλάξει το κλίμα, δυστυχώς. Τα πειράματα που κάνουν, περιβαλλοντική κρίση, όλα αυτά. Όχι, δεν κάνει τόσο καλό. Θέλουν νερό οι ελιές, η γη θέλει νερό. Έχω παρατηρήσει ότι έχουν ανθίσει τα φυτά μερικά λίγο προώρα. Γιατί ακόμα αγίες μαζεύανε, ενώ ήταν εποχή τους άλλοι, αλλά τέλος πάντων έχει χαλάσει λίγο το κλίμα, αυτό βλέπω. Ωστόσο, ανησυχία έχει προκαλέσει η κλιματική αλλαγή στους κάτοικους της Κρήτης, κάνοντας λόγο για ξηρασία και καταστροφή καλλιεργειών. Δεν ζήσαμε χειμώνα φέτος, δηλώνουν, και αυτό συνδέεται άμεσα με την οικονομική κατάσταση των αγροτών. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερο. Κάθε χρόνο είναι και πιο μικρός ο χειμώνας. Φέτος ήταν μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα χειμώνα είχαμε φέτος ακριβώς. Παίζει να μην έχει βρέξει 7 μέρες, αλήθεια. Ναι, θα πάμε αύριο στην παραλία με τα μικρά, ναι, και ξανά έχουμε ξαναέρθει και ήταν ο ίδιος ο καιρός και γι' αυτό ξαναήρθαμε. Τις προηγούμενες χρονιές είχε ζέστη. Τώρα αν είναι σε τέτοιο βαθμό δεν θυμάμαι, αλλά γενικά είχε ζέστη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Κρήτη σημειώνονται στις εξής περιοχές: Κίσαμος Χανίων 27 βαθμοί Κελσίου, Θαλάσσαρνα Χανίων 26 βαθμοί Κελσίου, Σίβα Ηρακλείου 25 βαθμοί, Πλώρα Ηρακλείου 25 βαθμοί, Γόρτινα Ηρακλείου 25 βαθμοί. Θα δημιουργήσει προβλήματα στο νερό, διότι είναι η χρονιά πολύ αλαφρή χειμώνας. To the beach. Yes, our hotel is right at the beach, and yes, we went to the beach too. So the weather is perfect. It's perfect, and you can even go swimming already in March. Από την άλλη πλευρά, οι υψηλές